Καλώς μας ήρθατε. Πείτε μας λοιπόν, λοιπόν για την εφαρμογή αυτή. Σας ευχαριστώ λοιπόν που καλέσατε να στο στούντιο. Ναι, να πω λοιπόν ότι η τηλεματική είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας. Ένα έργο το οποίο έχει δώσει μια αναπτυξιακή πολιτική και μια πορεία στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Είναι ένα έργο το οποίο η διαγωνιστική διαδικασία, να πω κάποια στοιχεία έτσι αρχικά, η διαγωνιστική διαδικασία αυτού του έργου ξεκίνησε περίπου το 2011. Η κατασκευή του έργου ουσιαστικά ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2014 και αυτό το έργο μπήκε σε λειτουργία το Μάιο του 2016. Είναι ένα έργο ΣΔΙΤ, συγχρηματοδότηση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και ιδιωτικού φορέα. Ένα έργο το οποίο είχε πάρα πολλές δυσκολίες. Ένα έργο το οποίο το βρήκαμε βαλτωμένο και μπορώ χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι για αυτό το έργο δεν είχε προληφθεί μάλλον τεχνικός σύμβουλος από τον ΑΣΑ κατά τη διάρκεια τη διαγωνιστική για να εξασφαλίσει και να διαφυλάξει τα συμφέροντα του οργανισμού. Παράλληλα δεν υπήρχε χρόνος δοκιμαστικής λειτουργίας αυτού του μεγάλου έργου και το τρίτο σημαντικό ζήτημα το οποίο υπήρχε ότι δεν υπήρχε πρόληψη σύνδεσης με το υπάρχον σύστημα της τηλεματικής που υπήρχε στο ΤΡΑ. Λοιπόν, παρόλα αυτά εμείς στον οργανισμό από την ημέρα που αναλάβαμε την ευθύνη σηκώσαμε τα μανίκια και με τις δυσκολίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, που δεν το κρύβουμε, δίνουμε καθημερινά μάχη για να αναβαθμίσουμε και να εξυγχρονίσουμε τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες, να μπορεί ο επιβάτης Αθήνας να κυκλοφορεί. Με δυο κουβέντες, κύριε Ταστάνη, αυτό που πώς διευκολύνει τη ζωή, λοιπόν, αυτό δεν έχουμε πει. Αυτό το έργο, καταλαβαίνω τις δυσκολίες και όλα αυτά τα οποία. Αυτό το έργο λοιπόν πρακτικά τι είναι. Αυτό το έργο ουσιαστικά είναι ένα έργο το οποίο αφενός μεν ο επιβάτης που κινείται στην Αθήνα έχει τη δυνατότητα να έχει μία άμεση πληροφόρηση. Για τα δρομολόγια, για τα πάντα. Ναι, ναι, που βρίσκεται σε πραγματικούς χρόνους ο στόλος των οχημάτων, των λεωφορείων και των τρόλεϊ μέσα από την. Από τα ηλεκτρονικά του μέσα, τον υπολογιστή του, το τάμπλετ του, το κινητό. Δηλαδή του. Κατεβάζει μια εφαρμογή κατεβάζει που του λέει ότι το επόμενο λεωφορείο θα περάσει. Για να το πούμε, να το ακούσει 9 και 30. Για να πούμε, ποια εφαρμογή κατεβάζεις. Για να τηλεμάτη. Ο ΑΣΑ Τηλεμάτης. Ο ΑΣΑ Τηλεμάτης. Όπως το ακούτε. Λοιπόν, ναι. Σας λέω λοιπόν ότι η τηλεματική είναι ένα έργο το οποίο έχει διάφορα. Δηλαδή στα smartphones, είτε στα iOS, smartphones, είτε Android, μπορείς να κατεβάζεις το. Να σας ενημερώσω έτσι χαρακτηριστικά ότι ήδη 300.000 με 350.000 επιβάτες αυτή τη στιγμή στο συγκοινωνιακό δίκτυο της Αθήνας κάνουν χρήση αυτής της εφαρμογής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό και όχι μόνο. Παράλληλα είναι και η δυνατότητα που υπάρχουν στις στάσεις των λεωφορείων και μάλιστα ένα άλλο σημείο το οποίο είχε δυσκολίες με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή στην Αθήνα έχουμε περίπου 7.600 στάσεις. Η σύμβαση προέβλεπε να τοποθετηθεί το σύστημα της τηλεματικής σε 1.000 μοναχα στάσεις. Παρ' όλα αυτά εμείς σαν οργανισμός ήδη έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια χρηματοδότησης για να αυξήσουμε σε ακόμα 500 στάσεις. Στις στάσεις λοιπόν ο επιβάτης που πηγαίνει έχει τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο να βλέπει σε πόσα λεφτά θα έρθει το λεωφορείο. Αυτό είναι από γράφει τα ταμπελάκια πάνω. Ναι. Τα ταμπελάκια. Ισχύει αυτό. Φυσικά και ισχύει. Ισχύει. Φυσικά δηλαδή τα λεωφορεία όντως καταφέρνουν να φτάνουν στην ώρα αυτή που αναγράφεται. Λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σε σχέση με τις καθημερινές. Θα σας το πω γιατί εγώ έχω τύχει στο Βερολίνο, Ελληνίδα, να βλέπω ένα λεωφορείο να περιμένει στη στάση και να μην έχω καταλάβει. Αυτό νομίζω ότι έχει βλάβει. Τη λογική. Περίμενε για να πάει και 13 που έπρεπε. Ναι, περίμενε ακριβώς και να πάει και 13 και μετά να φύγει το λεωφορείο. Έχει φτάσει νωρίτερα. Λοιπόν, αλλά εκεί είναι μια άλλη κατάσταση. Εδώ εμείς τη ζούμε. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα που υπάρχει και το οποίο προσπαθούμε καθημερινά να το κάνουμε πολύ πιο φιλικό και πολύ πιο χρήσιμο στο επιβατικό κοινό της Αθήνας. Σας είπα λοιπόν ότι έχουμε το ένα κομμάτι που αφορά την ενημέρωση του επιβατικού κοινού μέσα από τα ηλεκτρονικά, μέσα που έχει τάμπλετ. Τώρα, μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια διακοπή. Τη χρηστικότητα του ζητήματος. Το να είναι βράδυ, μια γυναίκα
να έχει αυτό το πράγμα και να μην κάθεται 10 λεπτά στη στάση να περιμένει, εκθέτοντας τον εαυτό της σε κινδύνου, σε μια εγκληματικότητα αυξημένη της νυχτερίας, και να ξέρει ότι τώρα θα περάσει και πετάγομαι και πάει, ή θα περάσει 3 λεπτά και να πάει ένα λεπτό πριν περάσει το αυτοκίνητο για να μην κάθεται μόνη εκεί πέρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα καταγράφεται και στην έρευνα την οποία έχουμε κάνει και για την οποία θα σας μιλήσω. Ή με το κρύο. Και για το χρόνο είναι πολύ σημαντικό. Ο επιβάτης να έχει τη δυνατότητα να μπαίνει στο κινητό του και να βλέπει ότι σε ένα λεπτό, σε δύο λεπτά, σε τρία λεπτά να προγραμματίσει τη δουλειά του, να προγραμματίσει το χρόνο και να μπορέσει να είναι πολύ πιο αποδοτική η μετακίνησή του. Γιατί αυτό είναι το σημείο αναφοράς και το μεγάλο στοίχημα για μας που έχει μπει. Στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες. Να μην κάθεσαι 100 ώρες να περιμένεις τον καύσωνα. Αφήνας... και με τον καύσωνα, δεν είναι μόνο με το είναι κρύο, είναι και με πιο ελκυστικές. Και παράλληλα βέβαια από την αποδοχή και τη χρήση του επιβατικού κινού, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον οργανισμό. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο οργανισμός αυτή τη στιγμή έχει μια σαφή εικόνα όλου του συγκοινωνιακού δικτύου της Αθήνας, ενώ μέχρι πριν δεν είχε. Μέχρι πριν μπορώ να πω τελείως σχηματικά ότι δουλεύαμε σε συνθήκες προ-δεκαετίας, ενώ αυτή τη στιγμή εξυγχρονίζονται. Είναι σε ένα εργαλείο, υπάρχει ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή όπου ειδικά στην ΟΣΥ η ομάδα των εργαζομένων η οποία χειρίζεται αυτό το σύστημα έχει σαφή εικόνα που βρίσκεται το λεωφορείο, πότε θα φτάσει στη συγκεκριμένη στάση, τι δυνατότητα έχει για να μπορέσει να παρεύει και να δώσει λύση. Εάν ο οδηγός, παραδείγματος χάρη, έχει κάποιο πρόβλημα, ενώ μέχρι τώρα επικοινωνούσε με το υπηρεσιακό τηλέφωνο, αυτή τη στιγμή μπορεί με τη χρήση της ταμπλέτας που υπάρχει μέσα στο, της οθόνης που υπάρχει μέσα στο λεωφορείο, να δίνει σαφείς πληροφορίες στο σταθμάρχη, όπου αυτές οι πληροφορίες έρχονται στη βάση δεδομένων του οργανισμού. Άρα λοιπόν ο οργανισμός μπορεί να έχει μια καλύτερη εικόνα, πολύ καλή εικόνα. Εάν ξεφύγουμε, Πρόεδρε, από το κομμάτι της τηλεματικής γενικά με το στόλο των λεωφορείων, πού είμαστε? Γιατί όντως, κάθε φορά αυτά συζητάμε εδώ πέρα. Για τα πόσα λεωφορεία δεν έχουν σέρβις, τα πόσα δεν έχουν ελάστιχα, τα πόσα είναι στα συνεργεία. 18 μήνες περίπου που βρισκόμαστε στο τιμόνι αυτής της εταιρείας, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Βρήκαμε ένα οργανισμό ο οποίος ήταν υποστελεχωμένος και υποχρηματοδοτούμενος. Καθημερινά δίνουμε μάχη για να μείνουν όρθιες οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Δίνουμε μάχη για να μπορεί το επιβατικό κοινό να κινείται με ασφάλεια υγιεινή και με στους χρόνους που καθορίζει και θέλει να κινηθεί. Και σε αυτή την προσπάθεια λοιπόν έχουμε βάλει, μπορώ να πω, και οι διοικήσεις αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου τον πήχη ψηλά. Θεωρώ ότι δίνουμε μια καθημερινή μάχη μέσα στα δεδομένα της οικονομικής ασφυξίας που ζει η πατρίδα μας και πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Πρόεδρε, μακάρι, γιατί ο κόσμος ταλαιπωρείται τώρα, έτσι, και είναι... οι υπηρεσίες που παρέχει ο οργανισμός στον οποίο προείσταστε είναι υπηρεσίες που τις ζει κάθε μέρα. Είναι υπηρεσίες πραγματικά που απλώς καθημερινός πολίτης στο πετσί του. Ναι, και θέλω και ολοκληρώνοντας να πω το εξής, ότι για εμάς το μεγάλο στοίχημα δεν είναι ο επιβάτης Αθήνας να μετακινείται από ανάγκη, είναι να μετακινείται από επιλογή του. Και σε αυτή την προσπάθεια δίνουμε καθημερινή μάχη. Και το σύνολο των εργαζομένων στους να φτάσετε τις υπηρεσίες του ΑΣΑ σε τόσο ψηλό επίπεδο, ώστε να γουστάρει κάποιος να πάρει το λεωφορείο να πάει στη δουλειά του. Και να πω, εμείς τώρα θα πάρουμε το λεωφορείο να πάμε στο παιδί το Άρη. Να πάτε. Για την έρευνα λοιπόν που δεν κάναμε κάποια αναφορά, απλά να σας πω είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι ένα εργαλείο και μάλιστα πολύ χαρακτηριστικό. Η έρευνα αυτή αξιολογήθηκε ότι η τηλεματική σε σχέση με την. Τα ζητήματα τα οποία αναδεικνύει, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο βρισκόμαστε σε δεύτερη θέση. Αξιολόγηση από όλους τους οργανισμούς πανευρωπαϊκούς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Για εσάς και για τον κόσμο, βέβαια, που έχει τη δική σας ανάγκη για να μετακινείτε έτσι, χωρίς προβλήματα καθημερινά. Πάμε στο πεδίο του Άρεως τώρα να δούμε τι γίνεται. Εκεί είναι η Άντζελα Ζούγρα.